Κοιτάξτε, έτσι πως είναι το πρωτάθλημα, δεν έχεις περιθώρια να σκεφτείς το κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Ψάχνουμε τους βαθμούς που πρέπει να μαζέψουμε για να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να προσπαθήσουμε να περάσουμε στον όμιλο τίτλου. Σίγουρα, βέβαια, μια νίκη επί της Ιωνίας είναι κάτι που ανεβάζει το πρεστίζ για την αυτοπεποίθηση των παιδιών. Το θέμα είναι να την διαχειριστούμε αυτή την νίκη όσο γίνεται καλύτερα, που να μας ωφελήσει και στο μέλλον. Τρεις βαθμούς, βέβαια, πήραμε, δεν πήραμε τίποτα παραπάνω. Και πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα το ξεχάσουμε αυτό για να προχωρήσουμε. Πού μπορεί να φτάσει η Δόξα φέτος? Εντάξει, δεν έχουμε βάλει στόχους ιδιαίτερους ούτε κάτι το ξεχωριστό. Κάθε μέρα κοιτάζουμε μέσα από τη δουλειά που κάνουμε να κερδίζουμε κάτι παραπάνω στο γήπεδο. Σίγουρα θα είναι καλύτερο για μας και για τα παιδιά να μπει η ομάδα στον όμιλο τίτλου, που να παίξει με καλύτερες ομάδες και καλύτερο ποδόσφαιρο. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάτι άλλο θα απογοητευτούμε. Δουλεύουμε πάνω στα μικρά παιδιά και πάνω σε ένα πλάνο που έχουμε βάλει με τη διοίκηση, που μετά από 2-3 χρόνια να μπορέσουμε να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω.